πάμε με την πιο εύκολη ερώτηση, στην οποία ακόμη και ο τελευταίος Έλληνας έχει έτοιμη την απάντηση και δεν χρειάζεται να σκεφτεί δεύτερη φορά. Πού ήσουν και τι έκανες από τις 12 Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου 2004. Σε ηλικία 19. 19 χρονών. 19 χρονών έπαιζα στον Πανιόνιο και εκείνο το καλοκαίρι ήμουνα στην Κατερίνη, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Και εκεί έκανα διακοπές. Οπότε τα παιχνίδια τα έβλεπα όλα εκεί, έξω, στην επαρχία, στις καφετέριες, πανηγύρια κτλ. Μεγαλώσουμε το βαθμό δυσκολίας. Εκείνη η ομάδα του 4 έχει τρία παιδιά, ο ένας καλύτερος από τον άλλον, στη θέση τη δική σου την αγαπημένη. Ποιος ήταν η προτίμησή σου, γιατί ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούνης, και ο Ψωράνης, τέσσερις. Ναι, τέσσερις, συγγνώμη. Ποιο προτιμάς? Ποιο προτιμάω? Εντάξει, ήταν και οι τέσσερις. Παιδιά που εγώ τα βρήκα, πήγα μετά από μήνες και λίγα χρόνια πήγα στην εθνική ομάδα, που όλους τους έβλεπα με δέος, ήταν μια φουλ επιτυχημένη ομάδα. Και από τον καθένα, σε ηλικία τώρα που πήγα εγώ 20 χρόνια, 21, προσπαθούσα να πάρω, να δω αντιδράσεις και παικτικά αλλά και εξωαγωνιστικά. Όλοι τους μου άρεσαν. Εντάξει, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα κάποιον. Όλοι είχε κάποια χαρακτηριστικά λίγο διαφορετικά από τον άλλον. Ίσως στο στυλ παιχνιδιού ή στα δικά μου τα χαρακτηριστικά πιο κοντά, ίσως να ήταν ο Μπασινάς ο Άγγελος. Συμφωνώ. Που είχε έτσι αυτό το ρόλο μέσα στην ομάδα, ο τρόπος παιχνιδιού του. Τελείως το θέμα χαρακτηριστικών εκεί θα επιμείνω. Βέβαια ο Κατσουράνης ή ο Κάρα είχαν και πιο επιθετικές τάσεις που εγώ π.χ. δεν είχα και το ζήλευα, αλλά σαν στυλ και πιο έξι, κοψιά πιο νούμερο 6. Ο Μπασινάς, πιο νούμερο 6 και εσύ. Ναι. Εκεί ταυτίζει. Ναι, μπράβο, αυτό. Γι' αυτό εγώ αναφέρθηκα σε 3 και όχι σε 4. Ναι, δεν έβαλα ναι. τον Γιώργο σε αυτή την εξίσωση στον Καραγκούνη. Ναι, ναι, ναι. Πες μου κάτι. Πρώτη χρονιά μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το να μπει κάποιο στο ήδη υπάρχον γκρουπ που είχε θριαμβεύσει στην Πορτογαλία ήταν έως αδύνατον. Ναι. Θυμάμαι τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 6, ένα Σωτήρη Κυριάκο που δεν ήταν στην Πορτογαλία να ενσωματώνεται. Ναι. Τον Αμανατίδη, που για την Πορτογαλία ήταν stand-by και δεν πήγε επειδή πρόλαβε και πήγε ο Ντέμις. Και κανέναν άλλο. Και αφού περνάνε τα προκριματικά, τότε στην πρώτη ευκαιρία φιλικών παιχνιδιών που δίνεται μετά τον αποκλεισμό μας από τη Γερμανία, εκεί είναι η στιγμή σου. Αρχικά ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, έτσι, τον Ιανουάριο ναι, του 6. Ναι, μπράβο. Έχει ήδη πάει στο Παναθηναϊκό. Ναι. Μπράβο, ακριβώς. Είμαι παίκτης του Παναθηναϊκού. Όπως είπες, ακατόρθωτο να μπεις σε αυτή την ομάδα του κλειστού γκρουπ που είχε δημιουργήσει ο Ότο. Και δικαίως ως ένα σημείο. Ναι, και δικαίως και ηλικιακά, δηλαδή δεν περνούσες απ' έξω που λένε. Καλούμε σε ένα φιλικό πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία εναντίον της Κορέας. Οπότε όχι τόσο μεγάλη σημασία για την ομάδα. Εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή. Τι βρήκες? Πες μας για αυτή, γιατί με ενσωμάτωσες σε αυτό το μυθικό γκρουπ. Υπήρχε μια, τώρα όπως σαν θυμάμαι, όλοι είχαν την άβρα της κατάκτησης του Euro, όλα τα παιδιά, όλο το team πήγαινες εκεί και το ένιωθες, δηλαδή είχαν την άνεση, την άβρα, την επιτυχία, την κουβαλούσανε. Ψάρωνες? Δεν είδα ότι ψάρωνες, γιατί δεν, μπήκαμε ωραίο τρόπο και έβλεπα θετικά σημάδια, αλλά ακόμα και αγωνιστικά του συνόδευε αυτό. Δηλαδή και στα επόμενα παιχνίδια μπαίναν στα μάτια, είχαν πλέον την αυτοπεποίθηση ότι δεν χάνουμε. Είχαν γίνει ένα γκρουπ και του συνόδευε, δηλαδή η επιτυχία αυτή του συνόδευσε και στα επόμενα χρόνια, τις επόμενες εμφανίσεις. Σίγουρα με κάποιες ατυχίες ή κάποια ίσως κάτι. Ο αποκλεισμός από το παγκόσμιο κύπελο του 6 προσγείωσε λίγο την κατάσταση, άλλαξε λίγο την άβρα αυτή ή όχι? Σίγουρα ήταν μια αποτυχία. Τα παιδιά θα θέλανε να πάνε ή δεν είναι το ιδανικό. Όμως νομίζω σαν άβρα δεν έφυγε. Γιατί δεν έπαβα να είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Δηλαδή και κάναν το απίστευτο. Οπότε το να μην προκριθεί στο παγκόσμιο σίγουρα δεν είναι το ιδανικό. Αλλά δεν σβήνεται και κάτι άλλο που είσαι κάνει, ξέρω εγώ, 1,5 χρόνο πριν και είσαι ακόμα πρωταθλητής Ευρώπης. Αρχίζει και φεύγει ο πρώτος, ο Θοδωρής Αγοράκης. Έτσι, μια αποχώρηση τη διαδρομή προ το Euro 2008. Κάπου εκεί έφυγε ο Θοδωρής. Ναι, τώρα να θυμάμαι καλά, η πιο μεγάλη ηλικία όπως ο Θοδωρής, ένα-δύο παιδιά σιγά-σιγά φεύγανε. Μπήκαν ένα-δύο παιδιά, ο Σωτήρης ο Κυριάκος, όπως είπες, ο Αμανατίδης. Μετά έρθω ο Σαλπικίδης, Βίντρα. Σάλπι, Βίντρα, ο Νίκος ο Σπυρόπουλος, ο Άτζας που εντάξει ηλικιακά ήταν λίγο πιο μεγάλος από εμάς, αλλά ήταν στην ομάδα. Ήταν και πριν. Ήταν και πριν, ναι, ξαναήρθε. Οπότε ήταν ίσως 5-6 παίχτες. Τώρα μιλάμε μετά από 2 χρόνια, έτσι. Σιγά σιγά μπαίναν στην ομάδα
και άλλαζαν λίγο κομμάτι. Το... Είμαι ο Αλέξανδρος Τζιόλης, είμαι 21 ετών, πολύ ωραία, με κάλεσε ο Ότο. Τώρα εγώ ποιον θα βγάλω από την ομάδα για να παίξω. Ο Ζαγοράκη, άντε ο Ζαγοράκης έφυγε. Ναι. Ο Τσουράνη, ο Μπασινά, ο Γκαραγκούνη. Ενσωματώνεσαι βέβαια στο γκρουπ, αλλά με μεγάλη δυσκολία στο ναι. να βρεις αμέσως. Και δεν πρέπει να βρίσκεις και αμέσως. Ναι, δεν σιγά σιγά ρόλο. Επειδή ήταν εντάξει, τρία παιδιά στα χαφ, ουσιαστικά είπε, επειδή έκανα είμαι ο τέταρτος, δηλαδή να μπω μια αλλαγή, να πάρω τα πρώτα λεπτά και τα πρώτα παιχνίδια και πρώτη εβδομάδες, ακόμα και μήνες, όλοι εμείς τα παιδιά που ήρθαμε μετά, περάσαμε με τη διαδικασία να έρθουμε στην ομάδα, να κάτσουμε όμως στο μάτι εκτός αποστολής. Ένα επόμενη κλίση θα κάτσει στον πάγκο. Τρεις-τέσσερις κλίσεις μετά. Το αγροτικό τότε. Ναι, θα μπει μια αλλαγή και θα πει και ευχαριστώ. Δηλαδή αυτό έχει δημιουργήσει αυτό το κλειστό group. Που αν πάμε σε μια κουβέντα, αν είναι σωστό ή όχι, έχει για μένα πολλά θετικά αυτή η διαδικασία. Να και είδαμε, έχει αξία η θέση. Να έχει αξία η θέση. Δηλαδή πήγαινες, έβλεπες μια φορά, ξανακαλώσεις μετά τον άλλο μήνα. Έμπαινε σταδιακά στη διαδικασία και προφανώς δεν μπορούσες και βάσει αξίας να μπεις έτσι απλά να. Γιατί η ομάδα. Ένα είχε... χαρακτήρα σαν και εσένα, συγγνώμη που σε διακόπτω, που είσαι κλειστός, ήσουν πάντα ένα κλειστό παιδί, ή τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έδινε σε εμάς. Είναι πιο δύσκολο ή όχι. Δηλαδή, ενσωματώνεσαι πιο δύσκολα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Εγώ είχα. Όχι. Η ενσωμάτωσή μου ήταν νομίζω πολύ καλή. Δηλαδή, με τα παιδιά και με τους συμπαίκτες μου, σίγουρα έχω την εικόνα ενός λίγο κλειστού ανθρώπου κτλ. Αλλά νομίζω με τους συμπαίκτες μου, όταν ανοίγω και βρω το χώρο και την άνεση. Γίνονται όλα. Είναι τελείως διαφορετικά. Ναι. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξης, ήταν τρεις παίκτες στο κέντρο. Ακατόρθωτο να τους εκτοπίσεις. Ζήσει μια καταπληκτική προκριματική διαδρομή ναι, ναι. για το 8. Ισχύει. Και μπαίνεις ναι. στο group για το 2008. Και εκεί, με τον Ζαβράκη, όπως είπαμε, εκτός Κατσουράνης Μπασινάς βασικά, ο τρίτος χαφ που ψάχνει να βρει ο Ότο για να ακουμπήσει επάνω του στο τουρνουά, οι επιλογές του βασικά είναι ο Άντζας σωστά. και ο Πατσατζόγλου. Σωστά, σωστά. Ήταν και, και μετά εσύ. Ναι, 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 ήταν και ο Παρασκευάς και ο Πάτσα. Ναι. Πέραν παιχνίδια και στο 2008 πριν πάμε, δηλαδή ήμουν σε ηλικία 23 ετών. Mm. Και αυτή η πιο μεγάλη ηλικία, Ότο δεν έδινε σε νέους ποσοστές έτσι την νέα. Σε καλούσε ναι. εμένα, αλλά ναι, ακριβώς. Άλλο η ευθύνη. Άλλο, ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι εκτιμούσε σε μένα και έβλεπε πράγματα που του άρεσαν, αλλά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που είχαν και μια άλλη προτεραιότητα, οπότε έπαιρνα αυτό που μου άξιζε, μου αναλογούσε και το εκτιμούσε όμως, δηλαδή παικτικά νομίζω και όλη μου τη στάση. Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό μπορούσε να μου δώσει. Δεν πάει να σου έδωσε την εμπειρία σου για πρώτη φορά σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Το 4 ήσουν στην Κατερίνη με τους τουρίστες. Ακριβώς, ακριβώς. Και το 8 ήσουν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σημασία, έπαιξες λίγο στο τέλος με την Ισπανία, αφού είχαμε αποκλειστεί με τις δύο ήττες. Ουσιαστικά, ναι. Να μείνουμε λίγο στο πριν. Ναι. Να χρησιμοποιήσω την ατάκα που μας έλεγαν τα παιδιά την προηγούμενη στην πρώτη εκπομπή. Ο Βασινάς και ο Καραγκούνης μας είπαν ότι το κλίμα πριν πάτε το 8 στο Euro ήταν ένα κλίμα τραυματισμένο εξαιτίας των όσων συνέβηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσων συνέβησαν ανάμεσα στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στην περιβόητη υπόθεση Βάλερ. Είναι κάτι που το βιώσατε σε ισχυρό βαθμό τότε. Αλλά αυτή ήταν και μικρή κιόλας. Ναι, αυτό θα πω τώρα ακριβώς. Επειδή ήμουν σε μια πιο μικρή ηλικία, τότε ήμουν και στον Παναθηναϊκό, νομίζω ίσως είχα φύγει, ήταν η περίοδος που είχα φύγει και λίγο στο εξωτερικό. Και μη δίνοντας τόσο μεγάλη βάση εγώ και σαν χαρακτήρας στο εξωαγωνιστικό, ήταν πράγματα που επηρεάζαν ίσως την ΑΕΚ, τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι. Και εγώ και ηλικιακά δεν έδινα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά αυτό που είπε και ο Άγγελος, και θα συμφωνήσω, είναι ότι θυμάμαι ότι η ομάδα δεν ήταν καλά. Δηλαδή δεν ήταν στο ξεκολλήσει τα κομμάτια. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Καμία σχέση, γι' αυτό και πήγε η ομάδα στην οργάνωση, όχι στην καλύτερη της κατάσταση. Και φάνηκε νομίζω και μέσα στο γήπεδο με την παρουσία της ομάδος. Δεν ήταν αυτό ακριβώς, ήταν λίγο τραυματισμένη η ομάδα.